μια ρεαλιστική και απαιτητική άσκηση. Βολές με πραγματικά πυρά από όλα τα μέσα της 34 μηχανοκίνητης ταξιαρχίας στο πεδίο βολής στο Προφήτη στη Θεσσαλονίκη. Τέσσερα διαφορετικά όπλα του στρατού Ξηράς ένωσαν τις δυνάμεις τους. Η ταξιαρχία με την επιτυχία αυτή η άσκηση και με ένα πλήθος δραστηριοτήτων που διεξήχθησαν την τελευταία εβδομάδα απέδειξε ότι βρίσκεται σε πλήρη επικοινωνιακή ετοιμότητα. Το πεζικό με τους όλμους πραγματοποίησαν βολές προκαθορισμένων και απρόοπτων στόχων. Στην άσκηση συμμετείχαμε τους όλμους 4 και 2 χιλιοστών της δημιουργίας όλμων 4 και 2. Να επιτεθεί επί της κατεβής ο Σουβίτα, χωριό Μικροκόμη, Άγιος Γεώργιος, μνήματα, να καταλάβει ύψουμε μνήματα. Διαβιβάσεις με τον έλεγχο των επικοινωνιών συνέβαλαν και αυτοί σημαντικά. Τα τέσσερα άρματα μάχης Leopard 1A5 σε σχηματισμό μεταβαίνουν στο σημείο της εχθρικής απειλής και βάλουν με πραγματικά πυρά. Βρισκόμαστε στο κέντρο συντονισμού πυρών υποστηρίξεως όπου γίνεται παρατήρηση των βολών πυροβολικού. Το πυροβολικό κατευθύνει τα πυρά στους στόχους. Σκοπός της άσκησης είναι να εκπαιδευτεί το προσωπικό. Τα στελέχη επέδειξαν την πειθαρχία τους, το εξαίρετο ηθικό και την υψηλή λειτουργικότητα και αποτελεσματικότητα των μέσων.